Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό οδηγητικό βίντεο στο οποίο θα μιλήσουμε για το πώς είναι η συνθήκη στην οποία έχεις φτάσει στην αποδοχή μετά από το χωρισμό με έναν άρχη σου. Είχαμε κάνει ένα βίντεο πρόσφατα στο οποίο μιλούσαμε για τα στάδια που περνάει ένας άνθρωπος μετά που χωρίζει από μια κακοποιητική σχέση με έναν άρχη σου. Και σε εκείνο το βίντεο είχαμε πει βεβαίως ότι δεν φτάνει μόνο το να χωρίσεις, χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνεις και ψυχοθεραπεία μετά από το χωρισμό, ούτως ώστε να θεραπεύσεις τα τραύματα που έχουν προκληθεί από τη σχέση με τον άρχη σου ή τα τραύματα τα οποία έχουν αναζωπηρωθεί μετά από τη σχέση με έναν άρχη σου, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, κυκλοφορούμε κουβαλώντας μέσα μας τραύματα, μια συλλογή τραυμάτων, τα οποία οι περισσότεροι τα έχουμε αποθυμένα στο υποσυνείδητο μας, αυτά τα τραύματα, και τα οποία ενεργοποιούνται με διάφορες αφορμές. Και μια τεράστια αφορμή για να ενεργοποιηθούν τα τραύματα τα οποία έχουμε αποθυμένα στο υποσυνείδητό μας είναι το να δημιουργήσουμε νέα τραυματική συνθήκη, όπως είναι η σχέση με έναν άρχη σου. Ρωτάει μια φίλη, πώς νιώθει κάποιος όταν πλέον έχει φτάσει στο στάδιο της αποδοχής μετά που χώρισε από έναν άρχη σου. Εδώ θέλω να πω ότι είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ότι αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε ένα like στο βίντεο αυτό, γραφτείτε στο κανάλι μας αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή και μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε να μεγαλώνει η ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα στο YouTube. Πώς νιώθεις λοιπόν όταν έχεις κάνει όλη τη δουλειά, you have done all the work, και έχεις φτάσει στην αποδοχή? Η αποδοχή είναι το τελικό στάδιο του πένθους. Έχουμε πει ότι ένας χωρισμός μπορεί να προσομοιάσει με ένα πένθος. Και όπως υπάρχουν τα στάδια του πένθους που είναι η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η βαθιά θλίψη και η αποδοχή, έτσι μπορεί να συμβεί και μετά από ένα χωρισμό. Όταν έχεις φτάσει πλέον στην αποδοχή, δεν ξεχνάς το τι έχει συμβεί. Σε καμία περίπτωση. Δεν ξεχνάς ότι αγάπησες, ότι εμπιστεύτηκες, ότι έδωσες, ότι δόθηκες και ότι παρόλα αυτά έχεις πληγωθεί. Δεν το ξεχνάς αυτό το πράγμα, σε καμία περίπτωση. Πάντοτε θα υπάρχει στη μνήμη σου αυτό το μελανό σημείο στο οποίο βίωσες μία σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης. Δεν θα διαγραφεί ποτέ από τη μνήμη σου. Γνωρίζεις όμως ότι βρίσκεσαι στη φάση της αποδοχής όταν πλέον αυτό το γεγονός δεν έρχεται στη μνήμη σου απρόσκλητο, δηλαδή δεν έχεις συναισθηματικές αναδρομές σε σχέση με αυτό το γεγονός, είτε συναισθηματικές είτε απλές μνημονικές αναδρομές, δηλαδή στα καλά καθόμενα εκεί που κάθεσαι και δεν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου να σου έρχονται φλασιές από στιγμές άσχημες που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της κακοποιητικής ναρκισιστικής σχέσης. Και το γνωρίζεις όταν πλέον μπορείς να μιλάς για αυτό το θέμα, να αναφέρεσαι σε αυτό το θέμα χωρίς να αναστατώνεις. Χωρίς να θυμώνεις, χωρίς να στενοχωριέσαι, χωρίς να πληγώνεσαι και χωρίς να νιώθεις ματέωση και επανατραυματισμό. Δηλαδή όταν πλέον υπάρχει μεν η μνήμη του τραύματος της κακοποιητικής σχέσης με έναν άρχη σου, γιατί οι σχέσεις με τους άρχης τους είναι κακοποιητικές και προκαλούν τραύματα. Υπάρχει αυτή η μνήμη, αλλά αυτή η μνήμη είναι μια μνήμη η οποία υπάρχει απλώς εκεί πέρα και όταν τη θυμάσαι έχεις ουδέτερα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι η επαναλαμβανόμενη προδοσία και η επαναλαμβανόμενη τραυματοποίηση που βιώνουμε μέσα σε μία σχέση κακοποιητική με έναν άρχη σου αφήνει πολύ βαθύ τραύμα. Το τραύμα της προδοσίας, του γεγονότος ότι εμείς αφηθήκαμε,
δείξαμε, δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό, ότι ελπίσαμε ότι θα γινόντουσαν αποδεκτά όλα μας τα όνειρα, ότι θα εκπληρώνονταν τα όνειρά μας, ότι εφόσον εμείς προσπαθούμε πραγματικά, εφόσον εμείς κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται, θα υπάρχει και ανάλογη ανταπόδοση και ανταπόκριση. Αυτό το τραύμα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί και επειδή μία σχέση με έναν άρχισο τραυματίζει ακόμη βαθύτερα την αυτοεκτίμησή μας, η οποία είναι ήδη τραυματισμένη, ούτως ώστε να μπούμε ευθύς εξ αρχής στη σχέση με τον άρχισο. Ότι ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση θα καταλάβει νωρίς ότι ο άρχισος είναι βλαβερός προς αυτόν και δεν θα ανεχθεί το να συσχετιστεί μαζί του. Οπότε για να ξεπεράσουμε αυτή την προδοσία, βλέπει το σκυλάκι έρχεται κοντά για να πιάνει την αναπνοή του το μικρόφωνο, κατάλαβε, ναι. Για να ξεπεράσουμε αυτή την προδοσία, η οποία, ξαναλέω, πλήττει σοβαρά την αυτοεκτίμηση μας και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να αναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, να ανακαλύψουμε εκ νέου τον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι ότι ο αυτός που είχαμε πριν τη σχέση με τον άρχισο ήταν ένας τέτοιος εαυτός ο οποίος μας έκανε ευάλωτους σε τέτοιου είδους κακοποίηση. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι μας ότι ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, ο τρόπος με τον οποίο διαπαιδαγωγούμαστε, τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας επηρεάζουν έντονα και βαθιά την ικανότητα μας να σχετιζόμαστε υγιώς με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, και μια τραυματισμένη αυτοεκτίμηση, μια άσχημη αυτοεικόνα, ένα θυματοποιημένο πρόσωπο είναι εύκολο θύμα για τον οποιοδήποτε νάρκισο. Οπότε για να έχει νόημα όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχουμε τραβήξει μέσα σε μια ναρκισιστική κακοποιητική σχέση, για να έχει νόημα πνευματικό για μας και για να μας βοηθήσει ουσιαστικά και να πάρουμε το μάθημα που έχει ανάγκη να πάρει η ψυχή μας, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί αυτό, χρειάζεται να ξαναγεννηθούμε. Δηλαδή, να ανακαλύψουμε εκ νέου τον εαυτό μας, έναν καινούριο εαυτό, ο οποίος έχει περισσότερη αυτοεκτίμηση, έχει σε διαχειρίσιμο mood, σε διαχειρίσιμη φάση τα τραύματά του, έναν εαυτό καινούριο, ο οποίος να έχει καταφέρει και μέσα από την ψυχοθεραπεία και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και μέσα από τον προσωπικό πνευματικό αγώνα να γίνει επιτέλους η μητέρα του εαυτού του, η εσωτερική του μητέρα, να γίνει επιτέλους ο πατέρας του εαυτού του και ουσιαστικά να μπορέσει να καλύψει τα κενά, θα έλεγα, να ενώσει τις κουκίδες που λείπουν και να βρει τα χαμένα κομμάτια του παζλ, ούτως ώστε να χτίσει ένα πιο στέρεο και πιο αυθεντικό εαυτό. Δεν έχει κανένα νόημα να ταλαιπωρηθούμε τόσο όσο ταλαιπωρούμαστε μέσα σε μία ναρκισιστική κακοποιητική σχέση, αν δεν πάρουμε εκ των υστέρων τα μαθήματα, τα πνευματικά μαθήματα, και αν δεν τα διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο αναγεννησιακό. Πρέπει να ξαναχτίσουμε από την αρχή τον εαυτό μας μετά από μια σχέση με έναν άρχισο. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται μεγαλεπίβολο και ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο. Θα σας πω λίγο την προσωπική μου πείρα. Θα σας μιλήσω λίγο μέσα από την προσωπική μου πείρα. Θυμάστε όλοι ότι το 2020, όλοι όσοι είστε καιρό στο κανάλι, ότι στα γενέθλια μου το 2020 επήλθε ο χωρισμός μου από το δεύτερο μου γάμο. Ήταν ένα σοκ για μένα.
το οποίο θυμάστε ότι με ταρακούνησε, με συγκλώνησε και στην ουσία με τραυμάτισε. Και μετράω πλέον τη ζωή μου, όπως τη ζωή πριν από εκείνο το διαζύγιο και τη ζωή μετά από εκείνο το διαζύγιο. Ίσως και τη ζωή πριν από εκείνη τη σχέση και τη ζωή μετά από εκείνη τη σχέση. Δεν είμαι η δήμον να γνωματεύσω περί των δικών μου σχέσεων. Η δήμον γι' αυτό είναι ο θεραπευτής μου, η θεραπεύτρια μου, ο ψυχολόγος μου, ο ψυχίατρος μου. Εγώ αυτό που θα πω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας εδώ πέρα είναι το γεγονός ότι μετά από εκείνη την τεράστια κατραπατσά που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, το τεράστιο πλήγμα που λέγεται στη δημοτική, πέρασα από διάφορα στάδια του πένθους. Κάποια τα πέρασα δημοσίως, κάποια ιδιωτικώς. Και ξεκίνησε τότε, ίσως η πιο σημαντική φάση της πνευματικής μου ζωής. Τότε, εκεί μετά από το δεύτερο διαζύγιο, κάθισα κάτω με τον εαυτό μου και είπα, «Κόρη μου, δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Όχι ο άλλος δεν πήγαινε καλά, εσύ δεν πας καλά. Κάνεις λάθη επανειλημμένα. Είναι η δεύτερη φορά που έχεις κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος. Μετά από τόσα χρόνια από την πρώτη. Όταν λέω λάθος, εννοώ λάθος επιλογή, σχέσεις, συντρόφου κτλ. Δεν θεωρώ ότι έκανα λάθος του στυλ εγώ έφταιγα που χωρίσαμε. Όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι φταίνε και οι δύο. Απλώς θεωρώ ότι έκανα λάθος στο ότι επέλεξα να μπω σε εκείνη την κατάσταση. Και γιατί έκανα αυτό το λάθος, σκέφτηκα και δεν το σκέφτηκα μόνη μου. Το σκέφτηκα στη θεραπεία και με τη βοήθεια της θεραπεύτριας μου. Και εκεί ήταν όταν ήρθα για πρώτη φορά κατά μέτωπο αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα ότι μου μία συνεξαυτόμενη. Μέχρι τότε δεν μπορούσα να το αντιληφθώ. Και ο λόγος που δεν μπορούσα να το αντιληφθώ νομίζω ήταν γιατί ήμουν πάρα πολύ καιρό μόνη μου. Οπότε ούσα μόνη μου, δεν βρισκόμουν μέσα σε μία σχέση τόσο σημαντική όσο είναι η συντροφική σχέση στην οποία να διαφανούν τα σοβαρά μου ελλείμματα. Δεν φαινόταν. Και σαφώς μια γυναίκα που είναι συνεξαρτώμενη στο γάμο της, είναι συνεξαρτώμενη και στη σχέση της με τους γονείς της κλπ. Κλπ. Όμως δεν μπορούσα να δω αυτές τις δυναμικές καθαρά. Και εκεί ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι, πνευματικό ταξίδι, ένα ταξίδι ψυχοψαξίματος, το οποίο φυσικά θα τελειώσουμε με το θάνατο. Και αν έχω πάρει από τις γιαγιάδες μου μετά από καμιά σαρανταριά, πενινταριά χρόνια. Όπως και να έχει. Εκείνο ακριβώς το τραύμα, το πολύ σοβαρό, το πολύ φοβερό, που ήταν σε διάφορα επίπεδα ταλαιπωρητικό, ήταν η ευκαιρία για μια μεγάλη αναγέννηση. Και όσοι παρακολουθείτε το κανάλι από το 16, 17, 18, 2016, 17, 18 που άρχισα να ανεβάζω τακτικά βίντεο, το είχα από το 11 το κανάλι, αλλά τα βίντεο άρχισαν να ανεβαίνουν σε τακτικό ρυθμό μετά το 2015, 2016 κλπ. Βλέπετε και παρατηρείτε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι ακόμη και τα θέματα τα ψυχοεκπαιδευτικά που συζητούμε εδώ στο κανάλι. Φτάνεις πραγματικά στην αποδοχή μετά από το τέλος μιας σχέσης. Φτάνεις πραγματικά στην αποδοχή μετά από το τέλος μιας ναρκισσιστικής κακοποιητικής σχέσης. Μιλάω γενικά τώρα, πριν μιλούσα ειδικά. Όταν πλέον έχεις καταφέρει να πάρεις ως αφορμή την προδοσία και το τραύμα που έχεις δεχθεί
ως αφορμή για να ξαναγεννηθείς. Για να ανακαλύψεις εκ νέου τον εαυτό σου. Για να δημιουργήσεις εκ νέου σχέση με τον εαυτό σου. Εκεί ξέρεις ότι έχεις φτάσει στην αποδοχή. Και πραγματικά η αποδοχή έχει τεράστια ωφελήματα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η αναγέννηση στην οποία βρίσκεσαι για να φτάσεις στην αποδοχή. Και επίσης είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι πλέον μπορείς να σκέφτεσαι ή να μιλάς για εκείνη τη συνθήκη χωρίς να σου καίγεται καρφί, χωρίς να θυμώνεις, χωρίς να αναστατώνεσαι, χωρίς να έχεις οποιαδήποτε απολύτως ενόχληση. Καταπληκτικό, ε! Φοβερό! Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι μοιάζει η αποδοχή. Όταν φτάσεις στην αποδοχή μετά από μια ναρκισσιστική σχέση, σημαίνει ότι ήδη έχεις περάσει τα στάδια του πένθους, έχεις κάνει τη σκληρή δουλειά της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού αγώνα και ήδη βρίσκεσαι σε μια πορεία, καινούρια πορεία ζωής, που έχεις ανακαλύψει ξανά τον εαυτό σου, που έχεις δημιουργήσει, αν θέλετε, ξανά τον νέο σου εαυτό, που έχεις καταλάβει, έχεις πάρει το πνευματικό μάθημα, που το πνευματικό μάθημα έχει πάντα να κάνει με τις δικές μας ελλείψεις, με τα δικά μας ελλείμματα, με τη χαμηλή μας αυτοεκτίμηση έχει να κάνει, με την, ίσως με τη μεγαλομανία μας κάποιες φορές που έχει ένα σκυλάκι το οποίο κακώς κάνει θόρυβο με ένα μπουκαλάκι, που μερικές φορές το παίρνουμε πάνω μας να μας κάνει love bombing ένας νάρκισσος ή κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται ως πολύ σπουδαίος. Έχουμε και εμείς κάποια στοιχεία τα οποία μας κάνουν να είμαστε ευάλωτοι στους νάρκισσους. Η αποδοχή μετά που έχεις ξεπεράσει το χωρισμό με έναν νάρκισσο είναι ένα στάδιο στο οποίο πλέον, επειδή ακριβώς έχεις κάνει τη δουλειά, επειδή ακριβώς έχεις ξαναμπεί σε νέο κύκλο ψυχοθεραπείας, επειδή ακριβώς έχεις κάνει την προσπάθεια να εξελιχθείς και να γίνεις μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, πλέον μπορείς να μείνεις μόνος. Και πλέον μπορείς, όταν γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, να αντιλαμβάνεσαι πιο νωρίς τα ενδεικτικά σημάδια, τις κόκκινες σημαίες για το ότι αυτή η προσωπικότητα μπορεί να είναι προβληματική και να προστατεύεις τον εαυτό σου από το να ξαναμπείς σε μια σχέση με έναν νάρκισσο. Άλλως, αν δεν κάνεις όλη αυτή τη δουλειά, θα επαναλαμβάνεις το ίδιο μοτίβο. Μπορεί να αργήσεις πολλά χρόνια να το επαναλάβεις ξανά, αλλά θα το επαναλάβεις. Αν δεν πάρεις αυτή την τραυματική προδοσία, που σημαίνει η σχέση με έναν άρχισο σε όλα τα επίπεδα, αν δεν πάρεις αυτή την τραυματική προδοσία ως μια ευκαιρία για να χτίσεις έναν καινούριο εαυτό, πιο δυνατό, πιο ισορροπημένο, πιο αγαπητικό προς εσένα και τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε τα θέματα μας όλοι μας, όλοι μας, και όσοι λειτουργούμε συνεξαρτητικά και όσοι κάποιες φορές λειτουργούμε ναρκισσιστικά και όσοι πενευόμαστε ότι όλες μας οι σχέσεις ήταν με νάρκισσους, όλες μας οι σχέσεις ήταν με προβληματικούς. Γιατί, κορίτσι μου, γιατί, αγόρι μου, όχι ότι δεν υπάρχει πληθώρα προβληματικών ανθρώπων γύρω μας, όχι ότι δεν υπάρχει πληθώρα ναρκισσιστικών τύπων προσωπικότητας γύρω μας. Πληθώρα! Ζούμε ανάμεσά τους, Λάκη. Ζούμε ανάμεσά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Όμως, τι γίνεται. Όταν έχεις μία υγιή σχέση με τον εαυτό σου και είσαι ισορροπημένος, δεν μπαίνεις σε σχέση με τέτοια πρόσωπα. Μπορεί να βγεις για καφέ, μπορείς να πας για φαγητό, μπορείς να συνομιλήσεις, μπορεί να φλερτάρεις, μπορεί να... Δεν θα δημιουργήσεις σχέση μαζί τους όμως. Δεν θα εμπιστευτείς την πολύτιμη ψυχή σου σε έναν τέτοιον άνθρωπο ξανά. Αν βρίσκεις τον εαυτό σου να το κάνει ξανά και ξανά, τότε χρειάζεται να πας εσύ οπωσδήποτε να επανεφεύρεις τον εαυτό σου. Διαμέσου της ψυχοθεραπείας, του προσωπικού πνευματικού αγώνα και της ψυχοεκπαίδευσης. Εδώ στο κανάλι μας, το ψυχοεκπαιδευτικό, έχουμε πληθώρα βίντεο για τους νάρκισσους, πληθώρα βίντεο για τη συνεξάρτηση. Τα περισσότερα βίντεο μας βοηθούν τους ανθρώπους να καταλάβουν το δικό τους δρόμο και τη δική τους πορεία για την αυτοεξέλιξη τους, την οποία φυσικά θα την
επιτύχουν διαμέσω, ξαναλέω, της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Και υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα για τους ανθρώπους οι οποίοι ξαναγεννιούνται από τις τάχτες τους, για τους ανθρώπους οι οποίοι όταν αντιληφθούν ότι ο τρόπος, τι είναι λακούλη, τι είπαθες βρε, ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, για τους ανθρώπους οι οποίοι συνειδητοποιούν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, ο μίζερος, ο τρόπος της χαμηλής αυτοεκτίμησης, ο τρόπος ο Α, Β, Γ, Δ, δεν μας έκανε καλό. Γιατί μας έβαζε να τα φτιάχνουμε συνέχεια με ναρκισάκια και να τραυματιζόμαστε ξανά και ξανά. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η λύση δεν βρίσκεται σε έναν νέο έρωτα. Ο έρωτας δεν περνάει με έρωτα. Ο ψυχοπαθολογικός έρωτας ή η ψυχοπαθολογική έλξη περνάει με ψυχοθεραπεία και ειλικρινή διάθεση αλλαγής και αναγέννησης. Δεν θέλετε επιτέλους να έρθει μια στιγμή να πείτε «Γεια σου, ναι μου, εαυτέ, καλώς όρισες. Έλα, μπορούμε να είμαστε καλά. Έλα, μπορώ να με αντέξω. Μπορώ να διαχειριστώ μόνος μου τα αρνητικά μου συναισθήματα. Μπορώ να πω όχι σε πλανεύτερες φωνές. Μπορώ να αντισταθώ στη ψυχοπαθολογική έλξη. Μπορώ να βάζω τα όρια μου. Μπορώ να αγαπώ τον εαυτό μου». Κάπως έτσι νιώθει η αποδοχή μετά από το χωρισμό με έναν νάρκισο. Όταν φτάσουμε στην αποδοχή και ο νάρκισος ο πρώην δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν μας αφορά. Κάποιες φορές φυσικά μπορεί να έρθει στο όνειρά μας. Πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε εφιάλτες με κακοποιητικές στιγμές και όταν βλέπουμε αυτούς τους εφιάλτες, άμα το πάρουμε στη θεραπεία μας, θα δούμε ότι κάναμε κάποιες σκέψεις. Μήπως ξανά να τα φτιάξω μαζί του, μήπως να πω ναι σε αυτόν τον έναν τον άλλον τον παράλληλο, ο οποίος επίσης έχει ναρκισιστικό στυλάκι. Και είναι το υποσυνείδητό μας που προσπαθεί να μας προφυλάξει για να μην πάθουμε τα ίδια. Εδώ θέλω να θυμίσω ξανά αυτό που μου είπε πρόσφατα η δόκτωρα στον Νίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου και ξέρετε ότι είμαι πολύ χαρούμενη να μαθαίνω νέες γνώσεις, που λέει ότι μία αρνητική εμπειρία για να ισορροπηθεί στη μνήμη μας πρέπει να αντιπαραταχθεί με 5 θετικές εμπειρίες. Οπότε μετά από την ψυχοθεραπεία, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, της αναγέννησης, της προσωπικής εξέλιξης, του ξανανιώματος, προσπαθούμε να γεμίζουμε τη ζωή μας με θετικές εμπειρίες. Και οι θετικές εμπειρίες δεν είναι μόνο στις ερωτικές σχέσεις, είναι σε πολλά άλλα πράγματα. Έλα, κουλή! Είσαι η θετική μου εμπειρία! Λαγκί! Λαγκί!